Λοιπόν, πάμε γιατί είπαμε φίλες και φίλοι σήμερα ότι ξεκινάει ενεργοποιείται το καλάθι του μαθητή με τα σχολικά ίδια. Αλεξάνδρα Μερακλήδη με την τσάντα φυσικά στον ώμο της. Ασορτή, δίπλα... θέλω να προσέξεις πώς έχει σετάρει την τσάντα. Με το ρούχο που με φοράει. Το ρούχο. Εννοείται. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα σας. Ξεκινάει ο γιασμός τώρα σε λίγες μέρες. Ήθελα να προμηθευτώ τα απαραίτητα είδη. Πήρα και την τσάντα μου, τη συνδύασα. Είναι πάρα πολύ ωραία, τη συνδύασα με την μπλούζα. Καθώς άνοιξε το καλάθι για τα σχολικά είδη. Το οποίο περιλαμβάνει τσάντες, τετράδια, γομές, διαβήτη, μαρκαδόρους. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Γιάννης Τσουμπρής για αυτό το καλάθι τι θα περιλαμβάνει. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση κιόλας να μιλήσουμε. Χαρά μας, υποχρέωσή μας. Θα περιλαμβάνει ό,τι προαναφέρατε, τσάντες, τετράδια, κασετίνες και γενικότερα κάποια σχολικά είδη που έχουν ανάγκη οι μαθητές για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη σχολική τους χρονιά. Το θέμα βέβαια, με συγχωρείτε, δεν είναι τι θα περιλαμβάνει το καλάθι του μαθητή, αλλά το κατά πόσο αυτό θα μπορέσει να διευκολύνει. Ορίστε. Αλλά τι είναι, συγγνώμη που σας διέκοψα. Το βασικό είναι ότι το καλάθι του μαθητή για τα βιβλιοπωλεία υπάρχει 365 μέρες του χρόνου. Στις γειτονιές, τα μικρά και ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία αντιλαμβάνονται τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνει ο κόσμος. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε και εμείς, είμαστε κομμάτι του. Οπότε οι διευκολύνσεις, οι καλύτερες τιμές, οι εκπτώσεις κτλ. Είμαστε και ένας κλάδος που τις κάνει σχεδόν καθημερινά. Άρα εσείς λέτε, δεν περιμέναμε να βγει. Άρα εσείς λέτε ότι το καλάθι με τα σχολικά είδη θα έχει ισχύ εφαρμογή μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Αλλά στην ουσία εσείς και κυρίως τα συνοικιακά βιβλιοπωλεία έχετε όλο το χρόνο και καλής ποιότητας προϊόντα που μπορεί και ήδη να έρθει κάποιος να αγοράσει από εσάς και σε πολύ καλές τιμές, αν τα καταλάβαμε σωστά. Εμείς αυτό. Περίπου έτσι. Mm-hmm. Απλά αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι το καλάθι του μαθητή αυτή τη στιγμή είναι ένα μέτρο που παίρνεται από την κυβέρνηση, το οποίο είναι εχθρικό προς τα βιβλιοπωλεία. Γιατί? Ακόμα και ο τρόπος που διατυπώνεται είναι ακριβώς η προσπάθεια που γίνεται να στρέψουμε τον κόσμο προς τα μεγάλα καταστήματα, τα πολυκαταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής. Είναι χαρακτηριστικό ότι διατυπώνεται ότι ανοίγει το καλάθι του μαθητή, στα πλαίσια του καλάθι του νοικοκυριού, αναλύει διάφορα πράγματα και στο τέλος προαιρητικά μπορούν να συμμετέχουν και τα βιβλιοπωλεία. Άρα όταν μας βάζουν και στο τέλος, αν φτωχούς συγγενείς... Ναι, αλλά άμα θέλετε, τα καταστήματα μπορείτε να φτιάξετε έχουν... το δικό σας καλάθι. Λέει κάτι πολύ σημαντικό ο κύριος Τσιμπρής, το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε. Πάλι, όμως, καλά. Καταρχήν, εγώ δεν πήγαινα ποτέ στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς μου με καλάθι. Ο όρος καλάθι είναι σούπερ μάρκετ ή μεγάλο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, το οποίο πουλάει και σχολικά. Σωστά? Ακριβώς. Αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά στη διάταξη που βγήκε ότι θα τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ, θα τα βρείτε στα καταστήματα που πουλάνε και ηλεκτρονικά είδη με τζίρους άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ. Κύριε Τσιμπρή, το καθεξής. Ωραία. Είναι κατανοητό, όπως το λέτε, σας αδικεί. Και τα βιβλιοπωλεία. Σας αδικεί. Ερώτηση. Η οικογένεια η οποία θα έρθει. Μας αδικεί, γιατί σας... Πολύ σωστά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Η οικογένεια η οποία θα έρθει. Σε εφαρμογή τώρα αυτής εδώ της πρόβλεψης, εν πάση περιπτώσει. Πόσα χρήματα θα γλιτώσει από τις αγορές της, εάν προτιμήσει τα είδη αυτά τα οποία θα αποτελούν τις προσφορές? Κοιτάξτε να δείτε. Σας είπα και πριν ότι γενικότερα στα περισσότερα προϊόντα υπάρχουν ήδη εκπτώσεις στα τοπικά βιβλιοπωλεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν τσάντες που φτάνουν μέχρι και 30 και 40% έκπτωση. Δεν μπορούμε να σας πω εγώ τώρα ότι θα γλιτώσει 5 ευρώ, θα γλιτώσει 10 ευρώ. Θα γλιτώσει σίγουρα χρήματα. Mm-hmm. Γενικότερα υπάρχει τρόπος μια οικογένεια τις δύσκολες μέρες που βιώνουμε και τις δύσκολα οικονομικές μέρες αυτές να βρει πολύ ποιοτικά προϊόντα και σε καλές τιμές. Το καλό με τα τοπικά βιβλιοπωλεία είναι ότι υπάρχει πάντα ένας υπάλληλος να τον βοηθήσει, να τον εξυπηρετήσει και να τον καθοδηγήσει άμα χρειαστεί, να του πει δηλαδή τι μπορεί να βρει. Βγαίνουν στο διαδίκτυο κάτι έρευνες ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές. Είναι ψέμα. Δεν έχουν αυξηθεί οι τιμές φέτος. Υπάρχουν και μειώσεις τιμών σε πολύ βασικά προϊόντα. Η αλήθεια είναι ότι όταν παίρνεις τη λίστα του σχολείου, πρέπει να είσαι ο ίδιος υπάλληλος βιβλιοπωλείου για να μπορέσεις να βρεις αυτά τα οποία έχει. Σου λέει, φάκελο διαφάνειας, 30 διαφανειών, διαφανή. Πας στο ράφι με τις διαφάνειες,
Λοιπόν. Ένα ολόκληρο ράφι. Τρέχα γύρευε. Και γι' αυτό οι συνάδελφοι είναι εκεί. Έτσι. Είναι οι συνάδελφοι εκεί να βοηθάνε και 365 μέρες το χρόνο. Και να τονίσουμε απλά, αν μου επιτρέπετε, και να στηρίζουμε. Και καλό είναι να στηρίζουμε και τα συνδυακά βιβλιοπωλεία, όπως το λέτε ακριβώς. Τα λοιπόν, τοπικά καταστήματα που είναι. Εννοείται. Και εσείς να βοηθάτε. Καλά προϊόντα να μας δίνετε και σε καλές τιμές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Σάνδρα Μερακλήδη, καλημέρα. Αλεξάνδρα, χρόνια πολλά και πάλι.